γυναικών σήμερα στη Fighters Arena είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα. Ήταν δυνατός ο αγώνας. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είναι το παιδί μου. Είναι από τις πρώτες μου αθλητρίες. Το ήξερα από τόσο. Έχουμε κάνει μια μεγάλη πορεία μαζί. Είναι τρίτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έχει τρία χρυσά πανελλήνια. Πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι ο πρώτος επαγγελματικός. Μπήκε στην οκτάδα, είναι 13 χρονών. Έπαιξε ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό, πολύ κοντά. Πολύ άγχος, πολύ στρες. Τι να πω, ότι μου είχαν κοπεί τα πόδια. Εντάξει, πολύ καλή εμπειρία. Πολύ ξύλο. Έναν ωραίο συνδυασμό. Η πιο μεγάλη αθλήτρια σε ηλικία της οκτάδας, η πιο άπειρη της οκτάδας. Και μπήκε στην οκτάδα τελευταία εβδομάδα, την ενημερώσαμε. Δέχτηκε να παίξει χωρίς άλλους αγώνες σε ρινγκ δυνατούς. Έτσι. Μπήκε, έπαιξε πολύ ωραίο παιχνίδι, συγχαρητήρια. Έλενα, μια κοπέλα που ήταν στους Fighters από πιο παλιά. Σταμάτησε για 5 χρόνια για λόγους δουλειάς. Ξαναγύρισε και πάρα πολύ γρήγορα μπήκε σε αγώνες και μπήκε. Εγώ θα έλεγα προετοίμαστη για αυτήν την οκτάδα. Παρ' όλα αυτά, ενώ και στο τέλος είχε κάποια δικά της προβλήματα, τα οποία μπορούσε πολύ άνετα να σταματήσει να μην παίξει την οκτάδα, δεν το παράτησε, έκανε την προσπάθειά της και έβγαλε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι. Εγώ έπαιξα με μια πολύ δυνατή αθλητρία, πολύ έμπειρη. Εντάξει, ήμουν άτυχη στην κλήρωση. Έδωσα αυτό που μπορούσα. Ελπίζω στους επόμενους αγώνες να τα καταφέρω. Εγώ να κερδίσω. Έφτασες πολύ κοντά στην κορυφή, να το πω έτσι. Ναι. Θέλω να μου πεις ποια σε δυσκόλεψε περισσότερο από τις δύο αντιπάλους σου. Ποια με δυσκόλεψε περισσότερο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ήταν δύο τελείως διαφορετικά μάτσα από άποψη διαχείρισης. Οπότε το κάθε ένα ήταν ξεχωριστό. Είχε και τα υπέρ του και τα κατά του. Ήταν δύο διαφορετικά πράγματα που έπρεπε να φέρω εις πέρας. Σκοπεύαμε στο τελικό, σκοπεύαμε να το πάρουμε. Εγώ τη θεωρούσα φαβορία την πρώτη στιγμή, μαζί με την Εφέλη Τσαμπάτη, αν θέλετε να ακούσετε τη γνώμη μου. Ο πρώτος αγώνας ήταν δύσκολος, πήγε πολύ καλά. Ο δεύτερος αγώνας θεωρώ ότι αν όχι αδικηθήκαμε, ότι το παιχνίδι ήταν απλά ανάποδα. Κατ' εμέ. Άρα ήταν πολύ κοντά. Και αν δεν ήταν τόσο ανάποδα, ήταν πάρα πολύ κοντά. Οπότε συγχαρητήρια και στις δύο αθλήτριες. Παρουσιάστηκε σαν outsider λόγω της μη εμπειρίας της και η πρώτη φορά που αγώνησε Champion Night. Αλλά πιστεύω ότι ήταν πλήρως ανταγωνιστική. Αυτό το καταλάβαμε και από ότι το απόλαυσε ο κόσμος, το απόλαυσε και η ίδια. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ίσως στο δεύτερο γύρο που φάγαμε το μέτρημα. Αλλά παρόλα αυτά για μένα είναι η ζωή για το πρώτο του Champion Night, είναι η προσπάθεια που έκανε για μένα είναι νικήτρια. Τον ευχαριστήθηκε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, δεν κόμπλαρα. Έπαιξα όπως ήθελα, με καθαρό μυαλό. Εμένα αυτό με νοιάζει. Να παίζω το παιχνίδι μου. Εντάξει, θα βελτιωθούμε κι άλλο. Ξένα κολλιάκι. Εντάξει, την έχω αρκετά χρόνια. Ξεκινήσαμε το μηδέν, το τίποτα. Ένα κοριτσάκι τίκι. Και πρωταγωνιστούσε αυτήν εδώ την οκτάδα. Με 8 κοπέλες πάρα πολύ δυνατές και πάρα πολύ γυμνασμένες και επειδή είμαστε fighters, εννοείται με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, έτσι και αγωνιστική κατάρτιση. Πολύ μεγάλη χαρά νιώθω. Ευχαριστήθηκα τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Παίξαμε πολύ καλές αθλήτριες. Έφτασα μέχρι εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Η Νεφέλη είναι πάρα πολύ καλή αθλήτρια. Της άξιζε. Αυτά. Ήταν δικό μου από την αρχή, δεν το έδινα πουθενά άλλο. Το πήρες πατριωτικά. Ήταν δικό μου πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δικό μας. Προπονείται καθημερινά με την αγωνιστική ομάδα. Πρωινές προπονήσεις, διπλές προπονήσεις. Είναι αυτή ασταμάτητη, όπως όλη την οικογένεια. Οπότε πιστεύω το άξιζε. Τρομερή οκτάδα. Τις περισσότερες τις ήξερα, ήταν δύο κοπελίτσες που να σου πω αλήθεια τις είχα παρακολουθήσει. Κάθε φορά που παίζουν οι γυναίκες μας αφήνουν άναυδους. Ειδικά οι κοπέλες των Fighters βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση, βρίσκεται σε συνεχής άνεδρος το τμήμα των γυναικών και νομίζω ότι μόνο οι Fighters θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια οκτάδα σήμερα και ετοιμάζουμε άλλη μια οκτάδα σε κάποιους μήνες και άλλη μια οκτάδα σε κάποιους άλλους μήνες. Δεν έχω να πω κάτι. Η γυναίκα είναι γυναίκα. Γνωρίζαμε ότι θα ήταν πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Ήταν μια δυνατή οκτάδα. Τα κορίτσια νομίζω αποδώσανε πολύ ωραία. Είχε συναρπαστικά μάτς και κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Γι' αυτό κιόλας βλέπετε ότι υπήρξε και τόσος φανατισμός. Γιατί πραγματικά ήταν πολύ κοντά τα περισσότερα παιχνίδια.
έδειξαν και άλλες κοπέλες που δεν πιάσαν τα κιλά, που ήταν λίγο παραπάνω και είπαν ότι θέλουμε κι εμείς οκτάδα. Θα υπάρξει λοιπόν και επόμενη οκτάδα στα λίγο παραπάνω κιλά. Εννοείται, αφού έχουμε δηλώσει ότι θα υπάρχουν 10 οκτάδες. Αυτή ήταν η δεύτερη. Σίγουρα θα υπάρχει κι άλλη οκτάδα στην επόμενη κατηγορία. Λογικά πιστεύω ότι θα είναι άλλες 3 κατηγορίες γυναικών. Οπότε σίγουρα θα τις δούμε και τις υπόλοιπες. Σου αρέσει αυτό που κάνεις? Πάρα πολύ. Έχουμε να κάνουμε με τα νέα ταλέντα εδώ. Ναι, ναι, σήμερα είχαμε το junior της σχολής. Είναι το καινούργιο μας στέριο, ο Αλέξανδρος. Τι είναι αυτό που έχεις φτιάξει εδώ πέρα? Σπαθί. Έφτιαξε ένα σπαθί για τα μαλλιά σου, για τον πρώτο σου αγωνά. Για γύρνα στην κάμερα να σε... Για γύρνα λίγο. Πω, το... Τι ωραίο σπαθί είναι αυτό. Είναι μεγάλο ταλέντο Σεραφείμ. Του αρέσει πάρα πολύ το άθλημα και στις προπονήσεις είναι απολύτως συναφής. Πόσους αγώνες έχεις παίξει? 11. 11. Και πόσο χρόνο είσαι? 10. Έτσι πρέπει να πάνε για να μπορέσουν κάποια στιγμή να ανέβουν στο επόμενο σκαλοπάτι. Ποια ήταν τα λάθη σου, θεωρείς, που σου στερήσανε την νίκη? Οι άμυνες. Ο Άγγελος κάνει 6 μήνες και πιστεύω ότι για 6 μήνες πήγε πάρα πολύ καλά. Ο αγώνας μου πήγε καλά. Με βοήθησε και ο δάσκαλός μου και ο Γιώργος Μιξιάς και ο Κώστας Χαζαρίδης. Μου διορθώσαν τα λάθη μου και έτσι προσπάθησε πιο πολύ. Το παιδί αυτό είναι ανερχόμενο ταλέντο, έχει αγώνες. Πρώτη φορά παίζει σήμερα εδώ βέβαια και πήγε πάρα πολύ καλά, είμαι ευχαριστημένος. Τον ευχαριστήθηκα τον αγώνα μου, αλλά δυστυχώς έχασα. Προσπαθήσαμε, θέλει λίγο παραπάνω προπόνηση, αντοχές. Την επόμενη φορά πιστεύω ξανά εδώ, στον κύριο Αθανασόπουλο, όπως κάθε χρόνο συμμετάσχουμε. Θα είμαστε πάλι εδώ, πιο δυνατοί. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί ήταν και ο αθλητής πολύ δύσκολος, αλλά και ο προπονητής τους. Δεν με άκουσε και πάρα πολύ, αλλά εντάξει, για τον αγώνα πρώτη φορά που παίζει Champions Night, εντάξει, ήταν αρκετά καλά. Επειδή είναι ο μπαμπάς σου, ο πατέρας, είναι πιο αυστηρός μαζί σου? Ναι, κάποιες φορές, ναι. Δεν έχει λάθη. Έχει περισσότερες απαιτήσεις από μένα. Ο σκοπός είναι να μάθει σωστά τον αθλητισμό, να έχει τεχνική, να μην παρασύρεται, αυτοεκτίμηση και να το δει σαν άθλημα, να το αγαπήσει, που το έχει αγαπήσει γιατί έχει κάνει πολλά χρόνια σαν και εμένα, και όταν το κάνει να το ευχαριστιέται. Αυτό είναι το σημαντικότερο, πιστεύω, που πρέπει να δέξουν παιδιά. Έχεις να μου πει για τον δάσκαλο, το προσέχει. Να έχω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο δάσκαλό μου, τον Μιχαλάκο. Τα αφιερώνω στο δάσκαλό μου, που με έχει ανεχτεί τόσα χρόνια, και στον πατέρα μου, που δίνει μια μεγάλη μάχη. Αγχώθηκα, δεν μου βγήκε το παιχνίδι μου και προχωράμε μπροστά. Θα σκύψει το κεφάλι μπροστά, περισσότερη προπόνηση και να δουλέψει πιο πολύ, με πιο καθαρό μυαλό, να του φύγει αυτό το άγχος. Ήταν ωραία, ευχαριστώ πολύ το δάσκαλο, που με βοήθησε και στη γωνία μου. Είναι 14 χρονών. Αποφάσισα να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό τους τελευταίους μήνες. Φόρτσα τις υπομονήσεις. Παίξαμε ακριβώς πριν μια εβδομάδα στο Versus του κύριου Πετρίδη. Εκεί έκανε μια νίκη. Τώρα αμέσως εδώ πάμε καλά. Το μέλλον μπροστά μας. Ευχαριστήθηκε τον αγώνα σου. Το ευχαριστήθηκα. Ο αντίπαλος πώς ήταν, σε δυσκόλεψε? Δεν ήταν το στυλ μου, το box, αλλά προσπάθησα. Έπαιξε με έναν αξιόλογο αθλητή, ο οποίος κάνει πυγμαχία, δυσκολεύτηκε να βρει λίγο το τέμπο του, πήγε αρκετά καλά, παρόλο που δεν ήταν το δικό του στυλ, πήγε αρκετά. Δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι η απόδοση που έβγαλα που δεν είμαι ευχαριστημένος, αυτό. Δεν είσαι ευχαριστημένος? Με την απόδοσή μου, ναι. Το έβαλα λίγο χέρι γιατί πέραν του ότι είναι άκρος μαχητικός, είναι μικρός, είναι πολύ μαχητικό παιδί και παίζει πάντα πολύ δυναμικά σε κάθε του αγώνα. Ο διαπληκτισμός υπήρχε γιατί δεν γυμνάζεται. Για μένα η ισοπαλία είναι και νίκη ταυτόχρονα. Είναι η πρώτη φορά που έπαιξα σε ένα τέτοιο μεγάλο αγώνα, σε πολύ ωραία διοργάνωση. Και πραγματικά και να είχα χάσει πάλι χαρούμενος θα ήμουν, γιατί δεν ξέρω, ο κόσμος, η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ ωραία εδώ μέσα. Οπότε δεν μπορεί να είσαι χαμένος. Ευχαριστούμε τον δάσκαλό μας, τον Κώστα τον Αθανασόπουλο. Μας βοηθάει πολύ να παίζουμε σε τέτοιες διοργανώσεις. Η εμπειρία, ανεβαίνουμε όλοι και εμείς προπονητικά και τα παιδιά αθλητικά. Νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να παίζουμε σε τέτοιες διοργανώσεις. Άγχος δεν έχω πια, έχω λίγο όσο πρέπει να έχει ένας αθλητής. Μπαίνω και παίζω. Δουλεύει πάρα πολύ στις προπονήσεις. Πολλές φορές κάνουμε και διπλές προπονήσεις. Οπότε όλα αυτά φαίνονται πάνω στο παιχνίδι. Λίγο εκνευρίστηκα με τον εαυτό μου, δεν τα πήγα τόσο καλά όσο θα ήθελα. Και. Αλλά
δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Σημασία η νικητά. Σημασία και. Εμένα δεν με απασχολεί προσωπικά. Και αφού δεν είναι στεναχωρημένο ο δάσκαλο, είμαι καλά εγώ. Ήθελε να πάρει ένα παιχνίδι σήμερα, το πήραμε με μια δύσκολη αντίπαλο. Όπου και να τη πω να παίξει με όποιο αντίπαλο, δεν λέει ποτέ όχι. Και αυτό έχει σημασία. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Αν και ήμουν τρομαγμένη στην αρχή, μπήκα μέσα με τη βοήθεια του δασκάλου και δεν κατάφερε. Είναι 14 χρόνια και αυτή. Άπειρα αθλήτρια, ήταν τα πρώτα της παιχνίδια δυνατά. Τίποτα, πολλά συγχαρητήρια. Το μένω μπροστά μας επίσης. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται εδώ το Diamond Camp. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου, πώς την είδατε την αρένα. Μια πάρα πολύ ωραία αρένα, φανταστικά οργανωμένα τα πράγματα εδώ πέρα. Ένα μεγάλο συγχαρητήριο στον κύριο Αθανασόπουλο, είναι η πρώτη φορά και σίγουρα θα ξανάρθουμε. Αυτό μου κάνει πιο πολύ εντύπωση, γιατί συνήθως βλέπεις σε διοργανώσεις σαν επίλικτες βραδιές να μην είναι τόσο καλό το επίπεδο. Το επίπεδο των αθλητών είναι πάρα πολύ καλό, μου άρεσε πάρα πολύ. Έκαναν το παιχνίδι με αυτά που προπονηθήκαμε και σαν διοργάνωση ήταν πολύ καλά. Ήταν όλα στην ώρα του, στημένα, πολύ καλό. Είχα 1,5 χρόνο να παίξω να ανέβω σε ρίγκ, όπως είπες εσύ, είχα πάλι πολύ καιρό. Σιγά σιγά θα τα βρω τα πατήματά μου. Ήταν μια καλή αρχή με 5 γύρους. Αυτό κρατάω. Συγχαρητήρια πολύ στους διοργανωτές. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, πολύ φιλόξενος. Έχουν τα καλύτερα λόγια. Ήταν πάρα πολύ δυνατός αγώνας, δυνατός αντίπαλος. Κοντραριστήκαν πάρα πολύ, γι' αυτό δόθηκαν άλλοι 2 έξτρα γύροι. Εντάξει, βγήκε κούραση, δηλαδή αυτό πληρώσαμε. Τα σημεία ήταν πάρα πολύ κοντά. Πληρώσαμε την κούραση, νομίζω αυτό. Παίζει πρώτο γύρο με διαφορά μπροστά και knockdown. Δεύτερο γύρο με διαφορά μπροστά. Και σε τρίτο γύρο κάθε και τρώει ένα knockdown γιατί χαλάρωσε. Δεν υπάρχει στιγμή χαλάρωση έναν αγώνα. Μέχρι να σου σηκώσει το χέρι και να κατέβει από το ρίγκ, δεν χαλαρώνει. Πλήρωσε το τίμημα. Ευτυχώς όχι με το αποτέλεσμα, αλλά με ένα χτύπημα που έφαγε. Καλό. Από εκεί πέρα, παθήματα, ελπίζω. Γίνονται λάθη. Εντάξει, καλά πήγε ο αγώνας. Παίξαμε έναν λίγο βαρύτερο αθλητή, δυνατός. Ακούσαμε τη γωνία μέχρι το τρίτο γύρο. Μετά χαλαρώσαμε. Ρώτησες να δεις πόσο δυνατός ήταν. Ναι, το γευτήκαμε. Ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία οι αγώνες. Πολύ ωραία τα κορίτσια στην οκτάδα, ήταν όλα πολύ καλά. Εντάξει, εγώ που έπαιξα θα τα πήγαινα καλύτερα πιστεύω. Με λίγη ακόμα με παραπάνω προπόνηση. Αλλά εντάξει, προπόνηση και βλέπω. Τον αποκαλώ all around fighter το Βαγγέλη. Είναι ένας παίχτης που όποτε του έχει ζητηθεί σε οποιοδήποτε στυλ να αγωνιστεί, τα έχει καταφέρει. Σαν Brazilian Jiu-Jitsu, σαν grappling παίχτης, είναι πρωταθλητής Ελλάδος χρόνια. Έκανε τον πρώτο αγώνα επαγγελματικής πυρομαχίας. Νομίζω ότι για ένα μήνα, 1,5 μήνα που δούλεψε με τον Δημήτρη και ό,τι μπορούσα να βάλω κι εγώ, στάθηκε πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά τα παθήματα είναι για να μπορέσει να εξελιχθεί και να γίνει ένας παίχτης MMA. Βάσει την ομάδα που φτιάχνουμε με τον κύριο Αθανασόπουλο, είναι ένας από τους πρώτους αθλητές που θα επανδρώσουν την MMA, η επαγγελματική ομάδα των Fighters. Οπότε πρέπει να περάσει και από αυτό το επίπεδο. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που ακολουθώντας τον δάσκαλό μου, τον Γιώργο Κατσινόπουλο από την προηγούμενη σχολή, με βάση τον Brazilian Jiu-Jitsu και το MMA, όπως είχαμε, με την καινούργια συνεργασία που δημιούργησε σύναψε με τους Fighters. Έτσι βρεθήκαμε στη σχολή των Fighters και συγκεκριμένα στη Νέα Ερυθρέα με τον δάσκαλο τον Δημήτρη τον Πύργο που έχουμε δουλέψει αρκετά. Το διάστημα αποφασίσαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι πυρομαχίας και το διάστημα ήταν πολύ σύντομο, δεν είχαμε αρκετό διάστημα για την προετοιμασία. Νομίζω ότι σταθήκαμε καλά, ήταν σαν δυνατός αγώνας. Εγώ έμεινα έκπληκτος από το πάθος, τη δύναμη, την τεχνική ακούει το πιο σημαντικό, να μπορέσει να ακούς τη γωνία σου και να κάνεις αυτά. Γι' αυτό ήρθε και στον τρίτο γύρο το knockdown. Γιατί άκουσε, είδε τα κενά, χτύπησε, το μέλλον είναι μπροστά του. You eat the ball or you...